παιδιά, 6-5. Άμα το φέρετε, πάμε 6-6 και το γυρνάμε. Είναι δικό μας. Παιδιά, και ο Μάριος είδες τώρα. Θα πει μου σε κι αγχώνεται. Κοίτα, ένα έλειξε. Δεν έλειξε μόνο ένα. Δεν προλάβω. Ένα έκανα μάζεμα, κάνω. Ένα μάζεμα. Το ξέρω. Με τέτοιο μπαλάκι. Είναι στοχευμένε. Αποστήθη. Όπω σου μιλάω. Παρδελά, έχει τεράστιο άδικο. Τεράστιο. Δεν θέλω να το συζητήσουμε. Καθόλου. Έχει άδικο σήμερα πάρα πολύ. Δηλαδή, να σου πω. Έχει έναν εκνευρισμό που δεν δέχεσαι κουβέντα από κανένα. Γυρνά στον πάγκο και κάνει σαν αυτού που κοροϊδεύουμε, που δεν διαχειρίζονται την ήττα του. Δεν ακού τίποτα, μεταφέρει τα λόγια μου όπω θέλει στο γιατί μυαλό σου. Φωνάζεις. Και έχει άδικο. Γιατί φωνάζει. Γιατί έρχομαι εδώ να μου κάνει μάθημα πώ μου μιλά. Το ίδιο λόγο. Όπω σου μίλαγα 5 μήνε στο προηγούμενο survivor και 5,5 μήνε τώρα σου μιλάω πάντα. Ωραία. Έχει εκνευρισμό μέσα. Θυμάσαι προ το τέλο του 21 σου έλεγα ότι δεν με βοηθάει. Όχι, δεν θυμάμαι. Φέτο πε μου. Δεν με βοηθάει το πάμε. Μπορεί να μου πει ηρέμησε πάλι. Μαριάννα, πρώτη φορά κάθε αγώνα που παίζουμε εδώ και ένα μήνα λε κάτι άλλο. Εγώ σου μιλάω. Σου λέω πάρε να μη μου μιλά. Τι λε, παιδί μου, γύρναγε και μου φώναζε πριν. Ναι, σταμάτα σου λέγα. Όταν ακριβώς, εγώ σου μιλάω με πάρα πολύ ήρεμη φωνή όταν παίζεις. Μαριαλένα, όχι. Και εγώ ήρεμα σου μιλάω. Μου μεταφέρεις εκνευρισμό. Κωνσταντίνε, πώς να μιλήσεις, παρακαλώ. Σου έχω πει άδικο. Αλήθεια. Δηλαδή το πάμε. Έχω εκνευρισμό εγώ. Εγώ εκνευρισμό. Στο λέω αντικειμενικά εγώ. Παίζεις εσύ και εγώ εκνευρισμό από όποιος που. Δεν έχω λόγο να πάρω. Νιώθω ότι πιέζομαι και άλλο ψυχολογικά. Μόνη σου παίζεις, αυτό σου λέω. Έχεις εκνευρισμό μέσα σου και σου φαίνεται τα λόγια μας πιστικά. Μπορεί να έχεις δίκιο. Εγώ να έχω εκνευρισμό ενώ παίζεις εσύ για ποιο λόγο. Νιώθω ότι μου μεταφέρεις ένα άγχος. Εγώ! Όχι, κάθε πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω. Τώρα, σήμερα σου λέω. Μαριαλένα, πάμε. Μα πάω! Μαριαλένα, έχεις ένταση, δεν δέχεσαι τίποτα. Ό,τι και αν σου έχω πει από τον πρώτο ράν, δεν δέχεσαι τίποτα. Κουβέντα. Okay. Και όχι μόνο αυτό, δεν διαχειρίζεσαι και την ένταση. Και εγώ πάω να παίξω μετά με τα νεύρα τα δικά σου. Δεν διαχειρίζομαι την ένταση. Όχι, γιατί γυρνάς εδώ και φωνάζεις και αμέσως επόμενη, επειδή έχουμε μείνει μόνο 4, είμαι εγώ. Αμέσως μετά από σένα. Πότε φώναξε. Εγώ πώς θα παίξω. Πότε φώναξε. Τώρα που γύρισα πριν πάω να παίξω, είδες τι τέτοιο. Πριν πάω να παίξω. Ναι. Πριν πας να παίξεις. Πριν πάω να παίξω, έχασες εσύ. Διαχειρίστηκες την ήττα σου. Μου είπες καλή επιτυχία ή μου είπες πάμε. Ή φώναζε εδώ δεν μπορώ και δεν αντέχω και μου ξαναμιλήσεις έτσι και μου μεταφέρεις εκνευρισμό. Και συζητάγαμε για το πάμε μέχρι να φτάσω εκεί. Ωραία, τότε να φύγω να ηρεμήσω. Αυτή είναι η λύση. Ναι, γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ μάλλον και την ήττα μου. Καλά. Αυτή είναι η λύση. Όχι να πεις ότι πρέπει να ηρεμήσω. Η λύση είναι να φύγεις. Και αν δεν μπορεί να ηρεμήσω. Αν δεν μπορεί να ηρεμήσει, υπάρχει πρόβλημα. Άρα πάω σπίτι μου. Μα αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μετά από 5,5 μήνες να πας σπίτι σου επειδή δεν μπορείς να ηρεμήσεις μια μέρα. Οκ. Okay. Πολύ... Υπάρχει λογική στην κουβέντα μας. Είναι μια κουβέντα όριμου ζευγαριού. Όριμων ανθρώπων βασικά. Δεν δέχεσαι κουβέντα από κανέναν. Μόνο εγώ ξέρω τι περνάω μέσα μου. Μόνο ο καθένας ξέρει τι περνάει μέσα του εδώ πέρα. Ρε Μάργη, τι τρως αυτό τώρα. Έχεις το Σάκη, είστε εδώ μαζί για δυο ήττες που έφερες. Ή τρεις, ή τέσσερις, ή πέντε. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό καινούριο, τι περνάς μέσα σου. Ναι, ακριβώς. Και πότε σε έχουμε αφήσει να περάσει κάτι μέσα σου μόνος σου. Τι θες να πεις δηλαδή. Για ποιο λόγο στεναχωριέσαι, δεν έχω καταλάβει τώρα, αλήθεια. Τι πάει στραβά δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι για σένα και θες να φύγεις, δεν κατάλαβα.